Και στη Λάρνακα για θαλάμους COVID-19. Είχατε μείνει έξω από το πρώτο πλάνο και είναι η πληροφόρηση ότι ετοιμάστε και εσείς για να λειτουργήσετε από μέρα σε μέρα. Πράγματι, στο πρώτο πλάνο είχαμε μείνει έξω, το τελικό στάδιο δεν χρειάστηκε, αλλά η Λάρνακα έχει προετοιμαστεί, έχει δημιουργήσει τις υποδομές που χρειάζεται για να βοηθήσει σε αυτή τη φάση τώρα. Γιατί τα κρούσματα έχουν αυξηθεί δυστυχώς. Η αμόχωστος έχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 71 ατόμα. Και εδώ έχει φτάσει στο 98% της δυνατότητας της. Συνεπώς και οι άλλες περιφέρειες. Η Λάρνακα άρχισε ήδη να προγραμματίζεται και να κοινώνει τους θαλάμους για να μπορέσει μέσα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να δεχτεί περιστατικά COVID. Το ίδιο και η Πάφος, έτσι για να μην επιφορτιστεί μόνο μία διεύθυνση η Λάρνακας και η Αμοχώστου τα περισσότερα, δηλαδή αν χρειαστεί να κλείσουν δύο νοσοκομεία στη διεύθυνση, θα βοηθήσει από τώρα και η Πάφος, έτσι να μοιραζόμαστε τα νέα κρούσματα μεταξύ των δύο πόλεων. Συνεπώς, κύριε Καρατσάκη, όσον αφορά τη Λάρνακα τώρα, το Γενικό Νοσοκομείο, θα κοινωθούν κάποιοι θάλαμοι, κάποιες ειδικότητες, ποιες είναι αυτές, ναι. Πώς θα είναι οι κλίνες. Το ορθοπαιδικό με το χειρουργικό θα συμπληκτούν και ο ένας ο θάλαμος θα αφοσιωθεί πλήρως για το COVID. Ναι. Μιλούμε για περίπου 20 κλίνες. Αν χρειαστεί, θα κλείσει και ο επόμενος θάλαμος, ακόμα 20 κλίνες. Είναι 40. Επειδή όμως είχαμε κερδίσει κάποιους χώρους λόγω της μετακόμισης στη Νέα Πτέρυγα, είχαμε φροντίσει να αξίσουμε κάπως τις κλίνες μας στο υφιστάμενο κτίριο για να μπορέσουμε να συνεπώς, με καλύτερον τρόπο και λόγω του COVID, αλλά και να θεραπεύουμε και να συνεχίσουμε τη λειτουργικότητά μας, γιατί δεν πάβει να είναι δύο νοσοκομεία τώρα που θα ασχολούνται στην ίδια διεύθυνση, Επαρχία Λάρνακας και Αμοχώστου, με το COVID. Η ζήτηση για θεραπεία είναι μεγαλύτερη, γιατί δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία στη περιφέρεια, ναι, τόσο όσο υπάρχει σε άλλες περιφέρειες. Εν πάση περιπτώσει, το προσωπικό μας θα δώσει τη μάχη, όπως την δίνει σε όλες τις επαρχίες και περιφέρειες, ειδικότερα στην Αμοχώστου, που εδώ και τώρα έχουν γίνει full time για θέματα COVID, να μπορέσουμε να δώσουμε και αυτή τη μάχη στη Λάρνακα και στην Πάφο, οι συνάδελφοι. Συνεπώς, κύριε Καρατσάκη, μας λέτε ότι πλέον από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε ακόμη 40 κλίνες και σε αυτές περιλαμβάνονται και κλίνες που αφορούν μονάδα αυξημένης φροντίδας. Μάλιστα, θα έχουμε 20 από τη Δευτέρα, Τρίτη, 20 κλίνες. Αν χρειαστεί και αύριο να δεχτούμε περιστατικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά θα ήταν καλύτερο, εφόσον αντέχει το σύστημα, να έρθουμε πιο οργανωμένα και πιο προγραμματισμένα. Ναι. Θα έχουμε τη Δευτέρα ακόμα 20 κλίνες, αλλά χρειαστούν ακόμα άλλο 20-40, θα τις παρέχουμε και αυτές. Γιατί προτιμούμε να έχουμε και κλίνες. Είναι κλίνες, είναι θάλαμοι, όπως το νοσοκομείο αναφορά, θα υπάρχει και αυξημένη φροντίδα, θα υπάρχουν και εντατικές, ειδικά για COVID. Υπάρχουν αυτά. Στα πρώτα περιστατικά θα έχουμε να μεταφέρονται ήδη ασθενείς οι οποίοι θεραπεύονται από COVID, που περάσει το πρώτο στάδιο της θεραπείας τους, συντρέχουν ιδιαίτερης κοινού και θα έρχονται στη Λάρνακα για ολοκλήρωση της θεραπείας. Μάλιστα, από θεραπεία, ναι. Λοιπόν, γιατί δεν θα παίρνουμε κατευθείαν νέα περιστατικά, θα εξαλαφρώνουμε την αμόχωστο ιδιαίτερα και τις άλλες διευθύνσεις, να μπορέσει να μπορεί η Λάρνακα σε καλύτερο βαθμό να δημιουργήσει την μονάδα της θεραπείας της, γιατί θέλουμε να την κρατήσουμε καθαρή αυτή τη στιγμή για τους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν COVID. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι, το ίδιο θα ισχύσει και στην Πάφο, κύριε Καροτσάκη, θα είναι για τέτοιου είδους περιστατικά. Μάλιστα, ακριβώς. Δεν θα κλείσουμε την Λάρνακα και την αμόχωστο και τις δύο ΜΕΘ που υπάρχουν για το COVID. Ναι. Αυτό θα μας βοηθάει και η Λευκοσίας και η Αμόχωστος. Και η Λέμεσο. Η Λάρνακα θα μείνει για τα καθαρά περιστατικά, γιατί έχουμε και τις χώρες που θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα επίπεδα περιστατικά.
θα λειτουργούν. Το νοσοκομείο θα λειτουργά κανονικά, απλώς με λιγότερες επενδύσεις και εξοικονόμηση προσωπικού για να επικεντρωθούν. Αλλά δεν ακούμε καλά, κύριε Κατσάκη. Σίγουρα τον κόσμο που έχει άλλες θεραπείες και... Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καρτσάκη. Θα να ρωτήσουμε τον κύριο Καρτσάκη, γιατί υπάρχει και μια συνάντηση σήμερα στο Προεδρικό για τις πανδημίες.